Ευχαριστήκαμε την επίσκεψη της κυρίας Μπακογιάννη στον χώρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου απόψε. Ένα χώρο που ξεκινά ουσιαστικά στην πρωτεύουσα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Επιτροπή για το μέλλον της περιοχής δεν θα μπορούσε να ξεκινά κι αλλού, μια και είναι ο χώρος στον οποίο γεννήθηκε αυτή η ιδέα και παραδόθηκε στους κοινοβουλευτικούς μας για να την κάνουν πράξη. Εκθέσαμε τα θέματα στην κυρία Μπακογιάννη. Κυρίως εκθέσαμε τα προτερήματα της περιοχής. Βέβαια, τα γνωρίζει γιατί είναι γνώση της περιοχής, την έχει επισκεφτεί πολλές φορές, όμως έπρεπε στο υπόμνημά μας να τα τονίσουμε. Συγχρόνως να τονίσαμε τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Θράκης και γιατί παρόλο στις ενέργειες που έχουν γίνει στο παρελθόν, η Θράκη δεν μπόρεσε να βρει το βηματισμό της στον αναπτυξιακό προς το μέλλον. Αναλύσαμε τα προβλήματα του παρελθόντος γιατί έπρεπε, τα λάθη που έγιναν και υποσχεθήκαμε όλοι μαζί στην προσπάθεια που θα κάνουμε να μην επαναληφθούν. Έτσι βάλαμε ένα πλάνο ως εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Ροδόπης με ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο και θέσεις που παραδώσαμε και μία μελέτη για τη βιομηχανική περιοχή και τη βιομηχανία που επισυνάπτεται, εστιάζονται σε όλα τα θέματα τα οποία αναπτύξαμε, που ξεκινούν από τις υποδομές, τη φορολογία, τα αναπτυξιακά κίνητρα, τον αγροτικό τομέα, τη βιομηχανική περιοχή, τις επιδοτήσεις και τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν για την περιοχή, στην φιλοσοφία μιας ανταγωνιστικής προσπάθειας που θα στηρίζεται στα πόδια της ίδιας της Θράκης και δεν θα έχει μια υποβοηθούμενη ανάπτυξη όπως το παρελθόν, αλλά μια ανάπτυξη που θα πατά στα δικά της πόδια. Όλο αυτό που περιγράψαμε που έχει σχέση και με το τουριστικό προϊόν και με τις μετουσίαση του αγροτικού μας τομέα σε επιχειρηματικής δομής αγροτικής καλλιέργειας, όπως και στις είδες του Πανεπιστημίου με την παραγωγή, φτάσαμε στην τελική μας πρόταση που λέει το εξής. Η Αλεξανδρούπολη, η οποία συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα, δηλαδή λιμάνι, σιδηρόδρομο, Εγνατία και σιδηρόδρομο και η οποία στο μέλλον θα απογειωθεί αναπτυξιακά εκ των πραγμάτων και λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, θα πρέπει να κάνει ένα δίπολο με την Κομωτινή στην φιλοσοφία του διοικητικό κέντρο πρωτεύουσας, κάθετος άξονας νηφέας Μακάζα, ενδοχώρα Βαλκανικής. Έτσι ώστε αυτό το δίπολο να δημιουργήσει, γύρω από αυτό το δίπολο να χτιστεί αναπτυξιακή προσπάθεια των επόμενων ετών για τη Θράκη. Η πρόταση αυτή του επιμελητηρίου μας εστιάζει στο ότι από αυτό το δίπολο λείπει ένα κομμάτι του puzzle. Και αυτό το κομμάτι είναι ένας χώρος στον οποίο με πρόσθετα κίνητρα και ένα είδος οικονομικής ζώνης